εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ ως Δήμαρχος του Δήμου Άργους Μυθινών, που στην πρωτεύουσα αυτού του Δήμου γίνεται μια τέτοια προσπάθεια να μαζέψει τους νέους ανθρώπους, να τους δώσει ένα στέγη, να τους δώσει μια στέγη. Και θέλω να πω ότι επίσκοπος είναι επί του σκοπού. Αυτός ο οποίος οδεύει, όπως και ο πρόσκοπος, προς το σκοπό. Δεν θέλω να πλέξω το εγκόμιο του σεβασμιωτάτου. Εκείνο που θέλω να πω είναι όμως ότι ο καθένας με τις πράξεις του χαράζει την πορεία και αφήνει το αποτύπωμα και το αχνάρι. Οι πράξεις είναι εκείνες που στο τέλος κρίνουν έναν άνθρωπο. Δεν ξέρω πριν έρθει εδώ ποιες μπορεί να ήταν οι σκέψεις και οι ιδέες. Από την ώρα όμως που πάτησε το ποδάρι του εδώ, θεωρώ ότι από εκείνη τη μέρα και ύστερα άρχισαν να γίνονται πράγματα σε αυτόν τον τόπο και πράγματα που πραγματικά δείχνουν ένα φωτεινό μονοπάτι. Θα ήθελα λοιπόν να τον ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου. Θα ήθελα να τον προτρέψω να συνεχίσει. Και κάποτε χαριτολογώντας του είπα ότι μου θυμίζει το μακαριστό τον Χριστόδουλο, γιατί αυτός ήταν κοντά στη νεολαία, ήταν κοντά στα παιδιά, μπορούσε να επικοινωνήσει. Και σήμερα μάλιστα που οι ώρες είναι δύσκολες, γιατί από τα δύσκολα στα εύκολα ο δρόμος είναι ευχάριστος, αλλά από τα εύκολα στα δύσκολα είναι δύσβατος, αυτοί οι άνθρωποι που σήμερα ξεκινάνε και βγαίνουν σιγά σιγά στη ζωή, οι νέοι άνθρωποι, τα νέα παιδιά, θέλουν κάποιους ανθρώπους δίπλα τους. Σήμερα η πολιτεία έχει προβλήματα πολλά και οι χρηματοδοτήσεις στους Δήμους είναι πενιχρές και ελάχιστες. Γυρίζουμε λοιπόν τα μάτια μας στην Εκκλησία. Γυρίζουμε τα μάτια μας εκεί που πραγματικά η πίστη μας δίνει δύναμη για να προχωρήσουμε. Και ζητάμε τη βοήθεια σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς να στέκονται δίπλα μας, να είναι αρρωγοί και συμπαραστάτες στα βήματα. Και με τα φροντιστήρια, που και εμείς εκεί προσπαθούμε, ο Δήμος δίνει όσο μπορεί περισσότερο τα κοινωνικά φροντιστήρια. Αλλά βεβαίως και με όλες αυτές τις προσπάθειες που γίνονται, είτε λέγονται κατασκηνώσεις, είτε όπως άλλως λέγονται, προσπαθούμε λοιπόν σε αυτό το δρόμο από κοινού να φτάσουμε εκεί που πρέπει. Ποιο είναι αυτό το πρέπει? Αυτό το πρέπει είναι εκείνο που ζητάει κάθε μέρα η κοινωνία. Και σε αυτό το πρέπει προσπαθούμε να ανταποκριθούμε. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για ό,τι κάνετε στον τόπο μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και διαστόματος των υπολείπων δημοτών, γιατί πραγματικά δείχνετε με τον τρόπο και τη συμπεριφορά σας το δρόμο που πρέπει να ακολουθούμε και οι υπόλοιποι.